Σε εξέλιξη βρίσκεται η εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας με αρκετές πόλεις της Ευρώπης να κλείνουν αρκετούς από τους δρόμους τους. Το Σάββατο η Στοκχόλμη έκλεισε τους δρόμους της, ενώ την Κυριακή ακολούθησαν και οι Βρυξέλλες, απαγορεύοντας την κυκλοφορία από τις 9.30 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Από την πλευρά του, το Παρίσι σκοπεύει να απαγορεύσει την έλευση γιοταχή από το κέντρο της πόλης την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας πρόκειται να συμμετάσχουν η Μαδρίτη, η Βουδαπέστη, το Βέρτσμπουργκ της Γερμανίας και το Νότιγχαμ της Αγγλίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι πολίτες της Δανίας και Ολλανδίας είναι οι πιο φανατικοί δικυκλιστές, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έγινε πρόσφατα από αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας χωρίς αυτοκίνητο μίλησε ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Αλεξανδρούπολης Στέλιος Βραχιόλογλου, τονίζοντας ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για τους πολίτες να προσέξουν την ασφάλειά τους, την σωματική τους κατάσταση, καθώς και να αποδώσουν το σεβασμό τους στην φύση. Κορυφαίνονται οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, 22 σήμερα ο μήνας, και είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Είναι μέρα λοιπόν που όλη η Ευρώπη απέχει από την χρήση του αυτοκινήτου στο κέντρο των πόλεων, χρησιμοποιεί τα ποδήλατα, χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς επίσης κατεβαίνει και στο κέντρο της πόλης πεζός. Έτσι λοιπόν δημιουργεί πλεονεκτήματα για τη φύση, για την σωματική του φυσική κατάσταση, για την ασφάλεια μετακίνησης όσον αφορά το κέντρο της πόλης. Πάντως στην Αλεξανδρούπολη ελάχιστοι πολίτες επέλεξαν να μετακινηθούν με ποδήλατο ή πεζή λόγω των σποραδικών βροχοπτώσεων που οδήγησαν τους περισσότερους να μετακινηθούν για άλλη μια μέρα με το αυτοκίνητό τους.